Σιδηροδέσμιος πέρασε το κατόφλι του δικαστικού Μεγάρου για να απολογηθεί ο αθλητής σκοποβολής που πιάστηκε στα Πράσα όταν ξέσπασε φωτιά στο υπόγειο της πολυκατοικίας όπου διαμένει με την οικογένειά του. Οι εκρήξεις που ακούστηκαν από το υπόγειο του σπιτιού πρόδωσαν το παράνομο εργαστήριο επισκευής όπλων και αναγόμωσης φυσικείων. Με πυροσβεστικά οχήματα και τη χρήση του σνόκερ από τη βιομηχανική περιοχή, έγινε η προσέγγιση στο χώρο, υπήρξε πυκνός καπνός, υπήρξε μια μικρή αποθήκη 1,5-2 τετραγωνικά η οποία κεγόταν, ακούγονταν μικρές εκρήξεις. Η φωτιά είχε ξεσπάσει το μεσημέρι της Παρασκευής. Μικροεκρήξεις και έντονες αναθυμιάσεις ανάγκασαν την πυροσβεστική να κατεβάσει με κλιμακοφόρο γυναίκες και παιδιά από τους ορόφους του κτηρίου. Με την κατάσβεση της φωτιάς αποκαλύφθηκε το παράνομο εργαστήριο, οδηγώντας τη σύλληψη του 50χρονου. Με τη χρήση αναπνευστικών συσκευών εισχωρήσαμε στην πολυκατοικία, καταφέραμε και υιοθετήσαμε την πυρκαγιά της. Σβήσαμε το μικρό χώρο της αποθήκης και για προληπτικούς λόγους και μόνο κατεβάσαμε κάποιους ενίκους με την κλίμακα 7 των αριθμών για αποφυγή κινδύνου που αν υπήρχε κάτι να μπορέσουμε να τους προστατεύσουμε. Ο ίδιος δήλωσε ότι πρόκειται για αντικείμενα που χρησιμοποιούσε για να βελτιώσει τον προσωπικό του εξοπλισμό με διακρίσεις στο χώρο της σκοποβολής. Ο 50χρονος απολογήθηκε σήμερα για 2 κακουργήματα, εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο από τον οποίο θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο, καθώς και για ιδιαιτέρως διακεκριμένη περίπτωση κατοχής υποπολιβόλων. Μετά την απολογία του αφέθηκε ελεύθερος με απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και την υποχρέωση να εμφανίζεται στο αστυνομικό τμήμα μία φορά το μήνα.